Πριν μιλήσουν οι βουλευτές, αν θα μιλήσουν και οι βουλευτές, έχω να πω το εξής. Υπάρχει πολιτική απόφαση που λέει ότι την απόφαση για το τι θα κάνει το κίνημα αλλαγής την επόμενη μέρα θα την δώσει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Ποιος θα είναι ο ρόλος μας, θα είναι συνάρτηση, το πόσο ισχυροί θα βγούμε από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και όπως είπε και η πρόεδρό μας μόλις χθες, διερμηνεύοντας ή αναλύοντας την απόφαση, δεν θα αφήσει το κίνημα αλλαγής να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Αν θέλουν κάτι οι σύντροφοι και οι συναγωνιστές για αυτό το ερώτημα, παρακαλώ να απαντήσουν. Νίκο. Νομίζω υπάρχει σαφής απόφαση, είναι πριν και ο γραμματέας και είναι απόφαση και συνεδρίου κιόλας. Έτσι. Γραμματέα. Βέβαια, το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ με τα εκλογικά θα κριθεί με το τι έχει άμεση συνάρτηση και το τι θα κάνει στις εκλογές. Αν ο λαός μας δώσει ένα υψηλό ποσοστό, ουσιαστικά θα μας λέει κάντε κάτι άλλο. Αν μας δώσει ένα χαμηλό ποσοστό, ουσιαστικά θα μας στέλνει στην αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου και για αυτούς που ανησυχούν για το αν το ΠΑΣΟΚ το κίνημα αλλαγής είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια στρατηγική αυτόνομη και μια αυτόνομη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι είναι δύσκολη, είναι αυτόνομη και θα παραμείνει αυτόνομη. Και αυτόνομος θα είναι ο λόγος μας και αυτόνομη θα είναι και η πορεία μας. Δεν είμαστε ουρά κανενός και προχωράμε μόνοι μας και δυναμικά και εδώ στη Δημαρχία έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε και θα κατακτήσουμε την έδρα. Ειρήνη. Καλύψει και ο Νίκος και εσύ. Ωραία. Θόδωρε. Και εγώ θέλω να εξηγήσω ότι η λύση έχει δοθεί από το συνέδριό μας. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε ότι το ΠΑΣΟ, χαράζοντας τη δική του πορεία, ακολουθώντας τη δική του πορεία, πηγαίνει προς τις εκλογές, δεν κοιτάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εάν υπάρξει περίπτωση ανάγκης, υπάρξει εθνικό ζήτημα, τότε θα δει και θα αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί. Φυσικά μετρώντας και την δύναμή του. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται μια πορεία σοσιαλιστική, μια πορεία σύμφωνη με τις αρχές μας, πάνω στην οποία θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένες διεταγμένες για την οποιαδήποτε συνεργασία χρειαστεί να κάνουμε. Δεν θα πάμε αυτή τη φορά ξέμπαρκι πουθενά. Έχουμε τη δική μας γραμμή. Έχουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, επομένως σίγουρα και σταθερά περπατάμε σε αυτή την πορεία. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω είναι ξεκάθαρη και η δήλωση της Προέδρου η χθεσινή. Κλέμαχη. Δημοτικές εκλογές. Μία παρατήρηση πάνω σε αυτά που είπε ο Κώστας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο η θέση μου ήταν πάντα υπέρ της συνεννόησης και της συμπόρευσης των δημοτικών ομάδων για να μπορεί η πόλη να έχει ένα μεγαλύτερο όφελος. Με αυτή τη λογική λοιπόν συμφωνώ απολύτως ότι ήταν διακριτική υποστήριξη, διότι όταν εγώ συμμετείχα και στις δύο συγκεντρώσεις του Βουργιαζίδη και του Παυλίδη, ουδής από την Ομαρχιακή μου είπε γιατί συμμετείχες. Ουδής. Το τονίζω. Πιστεύοντας σε αυτή την συνενετική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι η πλέον αποδοτική. Και βεβαίως θα αποδειχθεί ότι αυτή η ανοριμότητα που μας διακρίνει, με την απλή αναλογική να γίνει χαμός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ξέρουμε τι παζάρια θα πέσουν κάτω ή πάνω από το τραπέζι, εφόσον γνωρίζουμε από τι πνεύμα διακατέχεται όλη αυτή η σύνθεση, όχι του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν κάνω καμιά μορφή στο δικό μας, στη δικιά μας σύνθεση. Έτσι λειτουργούσαμε αυτά τα χρόνια, παντού, σε πανελλαδική κλίμακα, έτσι θα συνεχίσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα της συνεννόησης. Παντού, σε πανελλαδική κλίμακα. Ίσως θα έπρεπε να περάσουμε σταδιακά σε αυτή τη λογική της απλής αναλογικής. Το τι θα κάνει μετά το κίνημα αλλαγής. Σκοπός μας είναι η ανασυγκρότηση αυτού του χώρου που τον έχει ανάγκη ο τόπος.
Και τον έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί με αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ λέει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς με αυτή την πολιτική, για πέστε μου, σας παρακαλώ, σε ποιο σημείο μπορεί να συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε ένα πρόγραμμα λοιπόν. Ένα πρόγραμμα που ακουμπάει στην αλήθεια, ακουμπάει στην πραγματικότητα. Ακουμπάει εκεί που μπορεί να γίνουν αυτά που πρέπει. Όταν μιλάει για ευρεία πλειοψηφία το πρόγραμμά μας για να διεκδικήσουμε την επιστροφή από το υπερταμείο της περιουσίας του κράτους, πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα αν δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση ευρύτατη όπως λέμε εμείς? Πώς μπορεί να υπάρξει χωρίς ευρύτατη συνεννόηση να πετύχουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα που μας βγάλαν την ψυχή και δεν άφησαν φράγκο, δεν άφησαν ευρώ τέλος πάντων, όχι φράγκο, αλλά και το φράγκο μπορεί να έχει φύγει και αυτό. Όσο δε για τα, με αυτή τη λογική λοιπόν, μετά τις εκλογές θα δούμε τα προγράμματα και όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, τότε θα μετρηθούμε με τον πόη μας και θα μετρηθούμε και με τον πόη των άλλων και να δούμε πού φτάνει ο καθένας και τι μπορεί να κάνει. Για τον τόπο και την πατρίδα. Για τον τόπο, ακριβώς, για τον τόπο και την πατρίδα. Και πολύ σωστά υπόθηκε, ναι, είναι υπεύθυνη στάση του κινήματος αλλαγής και θα βοηθήσει έτσι ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα. Και ήθελα να προσθέσω ότι δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσω, να διευκρινίσω, αν πείσανε τη γυναίκα μου, ο Τόλκας που πήρε και τη γυναίκα μου τηλέφωνο για, να, για την ψήφο. Και θα πρέπει να τη ρωτήσω, μήπως χάσω και την ψήφο της γυναίκας μου. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Μαρία. Καλημέρα από μένα. Καταρχήν καλώς ήρθατε. Η μεγάλη προοδευτική παράταξη σήμερα κάνει την επανεκκίνησή της. Οι όποιες υποθετικές ερωτήσεις για την επόμενη μέρα, κατά τη δική μου γνώμη, εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ξεκάθαρες οι πολιτικές θέσεις και οι αρχές του κινήματος αλλαγής και σίγουρα με βάση αυτές θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Μες τώρα. Σας ευχαριστώ και εγώ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τον γραμματέα που είχε όλα αυτά τα καλά λόγια που είπε για όλους εμάς τους υποψηφίους. Να πω δύο κουβέντες για το παρελθόν. Όταν μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Μπάμπη, θέλω να είσαι στο ψηφοδέλτιο την έκτη θέση». Θεώρησα τιμή μου να συμμετέχω, γιατί το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, είναι ιδεολογία. Και την ιδεολογία την πιστεύεις και την βοηθάς και την υπηρετείς όσο μπορείς με όλες τις δυνάμεις. Δεν σκεφτήκαμε ούτε πριν, δεν σκέφτηκα ούτε πριν, αλλά και ούτε πριν μερικούς μήνες, που δεν διαφαινόταν ούτε καν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία τέταρτη θέση στο νομό Ημαθίας και θα μπορούσε να την διεκδικήσει το κοινάλ. Εμείς και οι τέσσερις οι άνδρες, με μία κουβέντα, είπαμε το ναι. Γιατί? Γιατί θέλουμε να υπηρετήσουμε το χώρο μας. Θέλουμε να υπηρετήσουμε τις ιδέες μας, σκεπτόμενοι το παρελθόν σε όλα αυτά που το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει στον τόπο. Έχουν κάνει λάθη πολλά, βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι αν κάνουμε προσταφαίρεση καλών με κακών πραγμάτων, θεωρώ ότι η Ελλάδα, το έθνος μας, έχει λάβει πάρα πολλά από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μετά τις εκλογές εκτενώς απαντήθηκε από τους φίλους συναδέρφους υποψηφίους, από τον γραμματέα. Εγώ έχω να πω δύο λογάκια κι εγώ. Το κίνημα αλλαγής έχει θέσεις και πρόγραμμα. Πρόγραμμα το οποίο είναι μελετημένο και κοστολογημένο. Έχει απαντήσεις για τη γεωργία, έχει απαντήσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει απαντήσεις για τους νέους, έχει απαντήσεις για τους μικρομεσαίους, έχει απαντήσεις για όλο το κοινωνικό σύνολο του κράτους μας, του λαού μας. Λοιπόν, οι θέσεις μας είναι αυτές, θα τις δούμε μετά τις εκλογές και θα αποφασίσουμε
μετά τις εκλογές, όπως έχουμε αποφασίσει και με το συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ.